Tech Freestyle TV εδώ πέρα και σήμερα θα μάθουμε spinning ή αλλιώς πώς τριγυρνάς την μπάλα πάνω στο δάχτυλο. Πριν ξεκινήσουμε τα steps, θα σας πω δύο πραγματάκια. Πολλοί μου ρωτάνε γενικά 40χρονοι, 50χρονοι, 30χρονοι, 20χρονοι και ακόμα και πιτσιρίκια πώς το κάνεις το spinning, ειδικά οι μεγάλοι που το έχουν αποθυμένο, πώς γυρνάς αυτή την μπάλα στο δάχτυλο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι θέλει χρόνο και θέλει προπόνηση και εγώ θα σας δώσω απλά τα tips. Τα tips δηλαδή για να κάνετε προπόνηση. Δεν είναι ότι θα δείτε 10 λεπτά βίντεο και σε 20 λεπτά το έχετε κάνει, έτσι. Για να είσαστε λίγο καλυμμένοι γενικά ότι θέλει δουλίτσα. Ξεκινάμε. Και φεύγουμε κατευθείαν στο step 1. Ονόματι vertical. Τι είναι το vertical? Το πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή η άνοδος της μπάλας και η κάθοδος της μπάλας. Πρέπει να μάθουμε να περιστρέφουμε την μπάλα από πάνω προς τα κάτω. Ούτε να στροφάρει δεξιά ούτε αριστερά. Δεν είπαμε να την κάνουμε spinning. Απλά τη γυρνάμε. Και δεύτερο και σημαντικότερο κιόλας είναι το πώς θα τη γυρίσει την μπάλα, πώς σε βολεύει εσένα. Υπάρχει εξωτερική φορά, αλλά υπάρχει και εσωτερική φορά. Το θέμα είναι εσένα τι σε βολεύει. Αυτό που θα δοκιμάσεις με την πρώτη μηχανικά είναι αυτή η φορά που θα σε βολεύει. Οπότε θα ξεκινήσεις με αυτή τη φορά που θα σε βολεύει, την πρώτη φορά που θα το δοκιμάσεις και θα κάνεις αυτό το πρώτο steps. Άνοδο, κάθοδο. Άνοδο, κάθοδο. Ή από τη μέσα φορά, άνοδο, κάθοδο. Η μπάλα πρέπει να πηγαίνει πάνω προς τα κάτω. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Πας σχολείο, πας θάλασσα, πας για γήπεδο. Έχεις την μπάλα στο χέρι, παιδί μου, και προχωράς. Μόνο αυτό το πράγμα μπορείς να κάνεις. Να περπατάς και να κάνεις αυτή την κίνηση. Αυτή είναι η ενδυνάμωση καρπού, έτσι ώστε να μάθει η μπάλα και μηχανικά να κάνει το memory muscle για να πηγαίνει η μπάλα πάνω προς τα κάτω. Όταν θα αρχίσεις να μαθαίνεις να τη ρίχνεις με τον καρπό, με τα χέρια από πάνω προς τα κάτω, τότε θα μπούμε στο δεύτερο step. Ποιο είναι το δεύτερο step? Φύγαμε. Δεύτερο step. Finger. Δηλαδή, βλέπετε το χέρι μου, κοιτάει παλάμη τον ουρανό και το δάχτυλο λυγίζει. Έτσι δίνει ένα 100% χώρο, ούτε αυτό το πράγμα που είναι εδώ πέρα, γιατί έχεις τον καρπό ώστε να σε δυσκολεύει να κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε όλο το νόημα είναι να έχεις την παλάμη έτσι, να έχεις όλο το χώρο της μπάλας εδώ και το δάχτυλο να λυγίζει. Το έχουμε. Αυτό είναι ένα μικρό tips. Αλλά δεν τελειώσαμε στο δεύτερο step. Έχουμε κι άλλο λίγο ακόμα για να μάθουμε πάνω στο δεύτερο step. Δεν πρέπει να πηγαίνεις ποτέ κόντρα την μπάλα όταν θες να κάνεις spinning. Ούτε να την κυνηγάς, μα ούτε να την πας κόντρα. Η μπάλα κατεβαίνει και ρυθμίζεις τη φόρα που κατεβαίνει η μπάλα. Με τη φόρα αυτή θα κατεβείς και εσύ ομαλά. Φρενάρεις σιγά σιγά. Όπως μιλάμε και όταν πηγαίνει για δίπλωμα, τι σου λέει ο δάσκαλος? Σιγά σιγά το φρένο, μην το πατάς απότομα. Γενικά θα κάνετε πολλά λάθη, αλλά σιγά σιγά από μέρα σε μέρα, πιστέψτε με, θα αρχίσει να εξοικειώνεται από μόνη. Μην βλέπετε το ένα step και το δύο step και θα κάνετε και τα δύο step μαζί. Το ένα step με το που θα αρχίσετε και θα καταλαβαίνετε ότι το πάτε καλά, τότε θα μπούμε στο δεύτερο step. Το δεύτερο step οπότε είναι προσγείωμα της μπάλας. Η μπάλα προσγειώνεται. Έχεις την ομαλή και ανεβαίνεις. Ούτε αυτό, μα ούτε αυτό. Τότε θα πάμε στο τρίτο step. Είσαστε έτοιμοι? Φύγαμε. Και πάμε κατευθείαν στο τρίτο step. Είναι το drill για να μπορείς να περπατάς, να περπατάς δηλαδή με τους φίλους σου και να κάνεις spinning. Όταν θα μάθουμε spinning, είναι η άνοδο και η κάθοδο. Αυτά τα δύο σημαντικά drill για να μπορείς να την κουνάς την μπάλα όπως θες. Και αν τα μάθεις πολύ καλά, τότε ξεκινάμε και γίνεται λίγο διαφορετικό το level. Step 1, step 2, step 3, 1-1 τα steps. Μπορεί το ένα step να κρατήσει μια εβδομάδα, το δεύτερο step μπορεί να κρατήσει τη δεύτερη εβδομάδα ή δύο εβδομάδες, δεν ξέρουμε. Και το τρίτο step είναι ουσιαστικά τα drills, άμα θες να το προχωρήσεις. Άμα δεν θες να το προχωρήσεις, μένεις στο δεύτερο step και είσαι ωραίος. Κάντε ένα subscribe, πάτησε ένα follow άμα γουστάρετε και σχολιάστε άμα σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Και άμα δεν σας άρεσε, γράψτε μου τι δεν σας άρεσε να το διορθώσουμε. Έτσι για να προχωράμε σιγά σιγά και να μπαίνουμε στο ψητό του Basho Freestyle. Ξεκινάμε λίγο τα βασικά πράγματα. Οπότε είμαι ο Dude K και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. See ya, μάγκες!